Ελλάδα μας έχει ανέβει πολλά σκαλιά τα τελευταία 4,5 χρόνια, γιατί ακολουθούμε στην πατρίδα μας μια πολιτική σύγχρονη ευρωπαϊκή, μια πολιτική κοινή λογικής. Αυτή η πολιτική μας έχει οδηγήσει να έχουμε τετραπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουμε μειώσει την ανεργία σχεδόν στο μισό και να έχουμε αυξήσει τόσο τον κατώτατο όσο και το μέσο μισθό παραπάνω από τον πληθωρισμό. Συνεχίζουμε μπροστά με αποφασιστικότητα και συνδυάζοντας πάντοτε τη δημοσιονομική σοβαρότητα με μια φιλοεπενδυτική πολιτική. Γιατί αυτά είναι τα θεμέλια για να ασκηθεί μια κοινωνική πολιτική. Και καθώς πλησιάζουν οι ευρωεκλογές, έχω να προσθέσω πως η Νέα Δημοκρατία δεν είναι μόνο το κόμμα που έφερε την Ελλάδα στην Ευρώπη, αλλά και ο μόνος πολιτικός σχηματισμός ο οποίος μπορεί να κάνει παραγωγική δουλειά στην Ευρώπη. Στις Βρυξέλλες υπάρχουν πολλές και κρίσιμες αποφάσεις και διαπραγματεύσεις πριν από τις αποφάσεις για την πατρίδα μας. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή εκπροσώπηση που θα επιτρέψει στην πατρίδα μας να έχει το ρόλο που της αξίζει και στα ευρωπαϊκά δρόμενα. Επειδή έχετε το Υπουργείο των Οικονομικών και γνωρίζετε ότι η ακρίβεια είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός, μπορεί να μιλάτε κι εσείς για έναν αυξημένο έτσι μέσο όρο ανάπτυξη σε σχέση με άλλα κράτη της Ευρώπης. Όμως ο Έλληνας το νιώθει αυτό, κύριε Χατζηδάκη, και ποια μέτρα λαμβάνει η κυβέρνηση για τη στήριξη, την πραγματική στήριξη αγροτών αλλά και εργαζομένων έτσι σήμερα? Τα χειρότερα για την ακρίβεια τα έχουμε αφήσει πίσω. Όχι μόνο εμείς, όλες οι χώρες της Ευρώπης. Είχαμε ένα πληθωρισμό ο οποίος προκλήθηκε από τις αναταράξεις στην αγορά λόγω του κορονοϊού και από την διεθνή ενεργειακή κρίση. Όλους αυτούς τους μήνες, τα τελευταία χρόνια, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν γύρω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, λίγο πάνω από κάτω. Για τον πληθωρισμό των τροφίμων, το Υπουργείο Ανάπτυξης και πριν αλλά και μετά τις εκλογές έχει πάρει μια σειρά μέτρα, ξεκινώντας από το καλάθι του νοικοκυριού και καταλήγοντας την τελευταία παρέμβαση για τις νέτες και τις καθαρές τιμές. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν λειτουργήσει και οι τελευταίες ειδικά παρεμβάσεις είμαι βέβαιος ότι θα λειτουργήσουν ακόμα περισσότερο. Το βλέπουν ήδη οι νοικοκυρές όταν επισκέπτονται στο σούπερ μάρκετ και βλέπουν πια με τα μάτια τους μειώσεις τιμών. Είμαστε εδώ παρακολουθώντας τι γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να αντιμετωπίσουμε τις όποιες λειτουργίες. Όχι με συνθήματα και εύκολα λόγια, αλλά με πολύ συγκεκριμένα και στοχευμένα μέτρα. Και μια τελευταία ερώτηση. Ξέρω ότι δεν είναι στο χαρτοφυλάκιό σας, αλλά αύριο συζητάτε το θέμα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και βλέπουμε έντονες αντιδράσεις. Περιμένουμε και το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Ποια είναι η δικιά σας γνώμη πάνω σε αυτό? Και ένα σχόλιο, αν θέλετε, και για τη στάση του ΠΑΣΟΚ. Είμαι περίεργος πώς βλέπουν όλους αυτούς που διαδηλώνουν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν δηλαδή κάποιος πήγαινε σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αλλά και σε οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη, θέλω να σας πω. Διότι ακόμα και στη Βόρεια Κορέα και στην Κούβα έχουν ανοίξει παράθυρα για μη κρατικά πανεπιστήμια. Και έλεγε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν κάποια κόμματα που ισχυρίζονται ότι είναι προοδευτικά και θέλουν να κόψουν τη δυνατότητα από μελλοντικούς φοιτητές να μπορούν να επιλέξουν είτε κρατικά είτε μη κρατικά πανεπιστήμια. Να αφαιρέσουν δηλαδή ένα βασικό θεμελιώδες δικαίωμα του πολίτη, το δικαίωμα της επιλογής. Πώς θα φαινόταν αυτό το πράγμα στους πολίτες αυτούς από άλλες ευρωπαϊκές και οποιασδήποτε χώρες του πλανήτη? Να σας πω και κάτι πιο απλό. Για ποιο λόγο να έχουμε δημόσια και ιδιωτικά δημοτικά, δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια, δημόσια και ιδιωτικά λύκεια και να μην έχουμε δημόσια και μη κρατικά πανεπιστήμια? Οι αντιδράσεις στην Ελλάδα είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Κανένα δεν τη θυμάται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό που θα μείνει είναι αυτή η βασική μεταρρύθμιση για την οποία και εγώ προσωπικά έχω προσπαθήσει από τότε που ήμουν ακόμα φοιτητής. Είναι ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της Ευρώπης.